Πάμε να δούμε τι γίνεται στην εκπομπή του... της κυρίας Σκορδά. Τη Σκορδά και ο Λιάγκας, τα λέμε κάθε μέρα. Αλλά έχουμε παρετήσεις, βροχή παρετήσεων στην εκπομπή με την επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα στην τηλεοπτική συχνότητα του Αντένα και στο πλευρό της Face Σκορδά. Για ο ένας μετά τον άλλον, όπως φαίνεται, παρετείται μετά από την επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα. Να δούμε, ο πρώτος που δήλωσε την παρέτησή του ήταν ο ηθοποιός που ήταν φέτος στο πάνελ της Face Σκορδά, ο Δημήτρης Μοθωναίος. Και λίγη ώρα μετά, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν θα ξαναδούμε μάλλον και την Κόνη Μεταξά, η οποία από ό,τι φαίνεται μάλλον θα μπει και στη Φάρμα, αλλά αυτό είναι εντελώς άσχετο αυτή τη στιγμή. Έρχονται καινούργια άτομα, τα οποία φυσικά έχουν πάρει και την έκριση του Γιώργου Λιάγκα. Και να πούμε, θα δούμε ότι στο πάνελ θα δούμε την Άντση, την Παραδισάνου, η οποία είχε βγει και δελτίο τύπου ότι θα είναι στην εκπομπή της Κριστίνας Λαπίδη στο Μακεδονία. Τελικά να βάλει συγκεκριμένη συνεργασία, αλλά θα δούμε και τον Τάσο Τεριάκη, ο οποίος ήταν στην εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη. Μιλάμε φυσικά για την πρωινή εκπομπή, η οποία έληξε και αυτή άδοξα. Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται, οι δύο αυτοί που θα έρθουν τώρα στην εκπομπή, η κυρία Παραδισάνου. Να βλέπουμε τον Γιώργο Λιάγκα, παρακαλώ πολύ. Και ο Τάσος Τεριάκης. Και τη Φέση Σκορδά. Είναι αποκλειστικά του Γιώργου Λιάγκα, ενώ δηλαδή έχει αποφασίσει ο Γιώργος Λιάγκας ότι του στέλνει να είναι στο πάνελ. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ποιοι παραιτηθήκανε. Ναι. Τι έγινε. Την πρώτη παραίτηση ανακοινώθηκε μέσα από την εκπομπή του Νίκου Μουτσινά. Του Νίκου Μουτσινά, ναι. Για τον Δημήτρη Μοθωναίο λέμε. Για πάμε να δούμε πώς ο Μουτσινάς έχει την πληροφορία ότι... Bye-bye. Bye-bye ο Μοθωναίος. Για πάμε τώρα να δούμε. Ωραίος. Και δώσε λίγο βάση τώρα. Γιατί τώρα θα δώσω βάση. Έχω breaking στο breaking, Νικόλα. Παρετήθηκαν. Ποιος? Ο Μοθωναίος. Ναι. Και φεύγει και η εικόνη που μπορεί να κάνει. Γιατί κάτι. Γιατί η εικόνη είχε πάει, πού να. Για να... Πήγαινε, έφευγε μετά, αλλά τώρα έφυγε εντελώς. και κάνει εκεί στη Φάρμα κάτι θα κάνει, Νικόλα. Τι θα κάνει στη Φάρμα? Δεν ξέρω, μην με ρωτάς. Σε ρωτάω. Όχι, καταστροφές, επιστροφές, Νικόλα. Επιστροφές, καταστροφές. Όπως έφυγα, μιλάμε, Νικόλα, τα λέμε σε λίγο. Πολύ σημασία αυτό, πολύ σημαντικό. Παρετήθηκε ο Μοθωναίος και η εικόνη το κανόνι. Δεύτερη εκπομπή είμαστε, δευτεράτζα, όλα αυτά. Παρετούνται στην τηλεόραση. Και γιατί δεν το έχουμε κάνει τόσο καιρό? Εσύ για να παρετηθείς πρέπει να υπάρχει πρόσληψη. Δεν έχεις. Εδώ λοιπόν έχουμε τις δύο αποχωρήσεις, οι δύο παραιτήσεις, οι οποίες σαν λέμε είναι ο ηθοποιός, ο Δημήτρης ο Μοθωναίος και η Κόνη Μεταξά. Να πούμε ότι σύμφωνα με άλλες πληροφορίες και άλλο ένα πρόσωπο είχε αποχωρήσει λίγες μέρες πριν όταν είχε ενημερωθεί ότι ο Λιάγκας θα είναι εκεί. Και να πάμε να δούμε ποιο πρόσωπο είναι αυτό. Και πού πήγε πάλι. Βεβαίως, το οποίο επέστρεψε πίσω εκεί στα παλιά του λιμέρια. Για πάμε να μας πεις. Να πούμε ότι μιλάμε για τον ρεπόρτερ, τον Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα. Ήτανε μέχρι πέρυσι στην Κατερίνα Καινούριου, στο Open. Ναι. Φεύγει από την Κατερίνα Καινούριου και πηγαίνει στο πρωινό. Φέτος. Ναι. Και λίγες μέρες πριν, μόλις μαθαίνετε και ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα επιστρέψει, παρετείται γι' αυτός και επιστρέφει απευθείας στην Κατερίνα Καινούριου. Μάλιστα. Πάμε να δούμε. Να δούμε γιατί το καλωσόρισε κιόλας η Κατερίνα Καινούριου. Για πάμε να το δούμε το καλωσόρισμα. Μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Βέβαια, λοιπόν, ο έρωτας της ζωής της, εγώ έτσι θα το πω, γιατί βεβαίως ο Βλάσης και η Φέη από το Έλα στη Θέση μου είναι πολύ αγαπημένοι και θέλουμε πάρα πολύ να τους δούμε ξανά μαζί. Έχουμε λοιπόν την πρώτη του αντέδραση που μας μίλησε για όλα. Το ξέρανε εκεί? Πώς είναι η ψυχολογία της? Συγγνώμη. Ναι. Επιστροφή έχουμε. Επιστροφή Σπύρου Κεραμίδα με κασκόλ. Και με αποκλειστικάρα, όχι μόνο με κασκόλ. Και με αποκλειστικά και με κασκόλ. Αυτό τελείως, δεν θέλω να δω κάτι άλλο. Να δω το Γιάννη Τσιμιτσέλη, θέλω πιο πολύ να φαίνεται το Κεραμίδα, παρακαλώ. Το κασκόλ εγώ θέλω. Πάμε να το δούμε. Μάλιστα. Άρα έχουμε βροχή τις παραιτήσεις, βλέπουμε ή τους παρέτησαν. Εκεί είναι το ερωτηματικό και πάμε στο προηγούμενο τίτλο μας. Να δούμε λοιπόν, τους παρέτησαν. Τους παρέτησαν ή παρετήθηκαν. Γιατί εδώ πρέπει να φανούν οι αλλαγές στην εκπομπή. Γιατί έτσι. Το θέμα είναι ότι φεύγουνε και με το που φεύγουνε έχεις ήδη βρει τους αντικαταστάτες, τους οποίους τους έχει πει και το OK, έχει πει το OK και ο Γιώργος Λιάγκας. Εκεί είναι λίγο το περίεργο. Να πούμε ότι η εκπομπή τους θα στηθεί πάλι από την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Όλα θα γίνουν από την αρχή. Θα στηθεί η εκπομπή σαν να έχει ξεκινήσει για πρώτη φορά
από εβδομάδα. Σε δύο εβδομάδες επιστρέφουμε, το Λιάγκας. Νομίζω σε 25, ναι, 25 Ιανουαρίου είπε. Ναι. Εάν το στο ΚΕΙ και η ΦΕΗ, όπως είπε χτες. Άρα σε δύο εβδομάδες, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, σε δύο Δευτέρες. Mm-hmm. Μάλιστα. Για να δούμε, χτες έκανε νούμερα τηλεθέασης που είδαμε να βγαίνει ο Γιώργος Λιάγκας, έστω για λίγο, στην εκπομπή και να κάνει την παρέμβασή του εκεί που μίλαγε η κυρία Ελίτσα Πατέρα. Ναι. Την προηγούμενη είχαμε τα κεφτεδάκια, τώρα είχαμε την Ελίτσα Πατέρα. Λίγο-λίγο μας το βγάζουν.